Οπότε από όταν ήμουν 18 ξεκίνησα να ταξιδεύω και 3 χρόνια πριν είπα στον εαυτό μου ότι πλέον πρέπει να βγω εκτός Ευρώπης και να δω τον κόσμο. Οπότε σιγά σιγά ξεκίνησα από την Ουγκάντα της Αφρικής και έτσι ξεκίνησα και τα λεωφορεία πιο φθηνό μέσο στην αρχή, αλλά έπειτα το βρήκα πιο ενδιαφέρον το ταξίδι με το λεωφορείο. Οπότε συνέχισα και έτσι και έφτασα να έχω κάνει μέχρι σήμερα 23.000 χιλιόμετρα. Στέλιο, πώς αντιμετωπίζεις το θέμα του κόστους, γι' αυτό γυρίζεις από χώρα σε χώρα, πώς αντιμετωπίζεις αυτό? Κοιτάξτε, εργάζομαι ως φωτογράφος, οπότε το ταξίδι είναι η δουλειά μου και η δουλειά μου είναι το ταξίδι στην ουσία. Αλλά σκεφτείτε ότι ταξιδεύοντας είναι φθηνότερο μάλλον να ταξιδεύεις παρά να μένεις μόνιμα σε κάποιο μέρος. Και αυτό είναι γεγονός. Τι είναι αυτό που σε έχει συγκλονίσει από τις χώρες που έχεις επισκεφθεί μέχρι σήμερα? Ποιο και είναι πρέπει το... να πούμε ότι είναι πάρα πολλές. Έτσι, Ουγκάντα, Ρουάντα, Τουρκία, Ιρλανδία, Σουηδία, Βραζιλία, Παραγουάη, Αργεντινή, Βολιβία, Περού, Ταϊλάνδη, Καμπότζη, Βιετνάμ. Έχεις πάει σχεδόν παντού. Και θέλω να σε ρωτήσω, Στέλιο, πες ότι ήμασταν και εμείς και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτό το λεωφορείο. Τι εικόνες θα βλέπαμε από το παράθυρο? Κοιτάξτε, έχω δει σε όλες αυτές τις χώρες πάρα πολλές εικόνες. Έχω δει φτώχεια, έχω δει ευτυχία, έχω δει απίστευτα τοπία, έχω δει βρωμιά στους δρόμους, έχω δει πάρα πολλά πράγματα. Και γενικά ο κόσμος είναι πολύ όμορφος. Και ειδικά όταν έχεις το χρόνο σε ένα λεωφορείο να κοιτάξεις έξω και να τον δεις και να παρατηρήσεις. Θεωρώ ότι ένα από τα ομορφότερα πράγματα που έχω βιώσει είναι ότι όταν συναναστρέφομαι με τόπιους ανθρώπους, διότι θεωρώ ότι ένα μέρος, όσο όμορφο και αν είναι, αν δεν έχει ανθρώπους, μετά από λίγο είναι βαρετό. Και έχεις και χρόνο να μένεις μαζί τους, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χρόνος να σου λένε τις δικές τους ιστορίες, να συζητάτε, να μένεις μαζί τους. Τι βλέπεις στα μάτια τους? Κοιτάξτε, είναι αναλόγως τους ανθρώπους που γνωρίζεις, αλλά κυρίως επιλέγω να πηγαίνω σε μη μηχανοποιημένες χώρες, που η φτώχεια είναι μεγάλο, είναι καθημερινότητα. Και αυτό που έχω ανακαλύψει εγώ, παρόλο το ότι οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα από αυτά που έχουμε εμείς στην Ευρώπη και στην Αμερική, θεωρώ ότι είναι πιο ευτυχισμένοι. Γιατί με αυτά τα λίγα πράγματα που έχουν, είναι χαρούμενοι και δεν κοιτάνε όπως εμείς οι δυτικοί καπιταλιστικά και θέλοντας παραπάνω πράγματα συνέχεια. Έχεις εντρυφήσει, Στέλιο, σε αυτή την κουλτούρα, δηλαδή έχεις εξοικειωθεί με αυτό ή σου λείπει αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε εμείς στο δυτικό κόσμο, σε εισαγωγικά το λέω, έτσι, στον πολιτισμό? Όχι, κοιτάξτε να σας πω. Μου λείπει η οικογένειά μου και μου λείπουν οι φίλοι μου. Οτιδήποτε άλλο, να σας πω την αλήθεια, δεν μου λείπει. Κάθε φορά που γυρνάω στην Ευρώπη, νιώθω κατά μία έννοια φυλακισμένος. Γιατί οι δυτικές κοινωνίες πλέον έχουν γεμίσει με κανόνες και με νόμους για το κάθε τι και με πολλή οργάνωση, και αυτό νομίζω κάνει τους ανθρώπους λίγο ρομποτάκια. Σε μη βιομηχανοποιημένες χώρες υπάρχει μια μεγαλύτερη ελευθερία, και όταν μιλάμε ελευθερία εννοώ για αυτά πράγματα. Είναι πολλές οι χώρες που έχεις πάει, πολλά τα ταξίδια που έχεις κάνει, και βεβαίως είναι και η χαρά και η ευτυχία που λες ότι συναντάς τους ανθρώπους που μένουν στα μικρά και στα απλά. Σίγουρα όμως υπάρχουν και πολύ δύσκολες στιγμές και επικίνδυνες στιγμές που έχεις ζήσει. Σίγουρα, ναι. Υπάρχουν πολλές στιγμές που και κινδύνες να χάσω τη ζωή μου. Αλλά και... Όπως σε ποιες χώρες, σε ποιες περιπτώσεις έτσι, μπορείς να θυμηθείς τα πιο δύσκολα για σένα περιστατικά που έχεις αντιμετωπίσει? Κοιτάξτε, μία από τις πιο δύσκολες χώρες ήταν η Βολιβία, όπου και μου έτυχαν 2-3 περιστατικά.
Κυρίως ένα από τα πιο έτσι, δυνατά και από αυτά που μου άρχισαν πιο πολύ ήταν ήμουνα σε ένα ορχείο σε υψόμετρο 4.000 μέτρα πάνω από τη θάλασσα στη Βολιβία και εκεί παραλίγο να με χτυπήσει ρεύμα 500 βολτ από ένα γυμνό καλώδιο που κανείς δεν μου είπε ότι είχε ρεύμα και για λίγο δεν το ακούμπησα και μετά απλά άρχισα να γελάω γιατί γλίτωσε το θάνατο για κλάσμα του δευτερολέπτου. Αλλά να σου πω την αλήθεια, αυτές οι εμπειρίες και αφού είμαι τυχερός και βγήκα ζωντανός είναι καλές ιστορίες και με κάνουν να γελάω πάντα. Οπότε όλα καλά. Στέλιο, οι γονείς σου τι σου λένε που λείπεις όλο αυτό το διάστημα και μάλιστα σε περιοχές οι οποίες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες? Κοιτάξτε, οι γονείς μου πλέον έχουν εκπαιδευτεί γιατί ταξιδεύω από μικρός. Τους έχεις εκπαιδεύσει δηλαδή. Φυσικά γιατί το έχω εκπαιδεύσει, αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί είναι γονείς και ανησυχούν σίγουρα. Αλλά πλέον με έχουν εμπιστοσύνη, ξέρουν ότι... Προφανώς δηλαδή αυτό που κάνουν όλες οι μαμάδες κάθε μέρα να τηλεφωνάνε και να ρωτάνε πού είσαι και τι κάνεις, στη δική σου περίπτωση είναι εντελώς αδύνατο. Ακόμη και πρακτικά έτσι, γιατί είναι πολλές οι χώρες που... Θα ήθελε η μητέρα μου, αλλά τη το κόβω να σου πω να έχει. Την παίρνω εγώ κάθε 2-3 μέρες. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Η ματιά μας, η ματιά όλων μας, αλλάζει κάθε μέρα με το πώς βλέπουμε τα ίδια πράγματα, γιατί αλλάζει η ίδια μας η ζωή. Σε έναν άνθρωπο που έχει ταξιδέψει 23.000 χιλιόμετρα με τόσες αμέτρητες εικόνες, πώς έχει αλλάξει η δική σου ματιά? Η δική σου ματιά πριν ξεκινήσεις τα ταξίδια αυτά, ή μάλλον επειδή ξεκίνησες πολύ νωρίς από την αρχή που ξεκίνησες τα ταξίδια αυτά μέχρι σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε, προσωπικά θεωρώ ότι το ταξίδι είναι η καλύτερη εκπαίδευση που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος. Ταξιδεύοντας γνωρίζεις διαφορετικούς πολιτισμούς, μαθαίνεις να ζεις και να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που λειτουργούν εντελώς διαφορετικά από σένα και να το σέβεσαι αυτό. Κάτι το οποίο που, και φυσικά βλέπεις και μαθαίνεις ιστορία και πάρα πολλά πράγματα από άλλες χώρες. Και αυτό θεωρώ σου ανοίγει το μυαλό πάρα πολύ και σε κάνει εντελώς διαφορετικό άνθρωπο και καλύτερο άνθρωπο θεωρώ εγώ. Οπότε για μένα το ταξίδι είναι κάτι που σου δίνει πάρα πολλά και θεωρώ ότι όποιος μπορεί να το κάνει είναι η καλύτερη εκπαίδευση που μπορεί να έχει κάποιος. Στέλιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Εγώ όση ώρα μιλούσες παρακολουθούσα τις συγκλονιστικές φωτογραφίες που έχεις στείλει. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίες και θα ήθελα να σου πω εδώ από τον αέρα, όταν επιστρέψεις στην Ελλάδα, σε περιμένουμε στο στούντιο για να κάνουμε αυτή την συζήτηση και να μοιραστούμε μαζί τις εμπειρίες που έχεις αποκομίσει από όλες αυτές τις χώρες που έχεις επισκεφτεί. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν κοντά μας. Καλό ταξίδι. Καλή συνέχεια. Θα ήθελα να πω. Mm-hmm. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Απλά θα ήθελα να δηλώσω συμπαρέστασή μου στον Κώστα Βαξεβάνη, που σήμερα διώκεται από τις ελληνικές αρχές. Αυτό. Γιατί και εγώ από εδώ μακριά το διάβασα και απλά θέλω να δηλώσω συμπαρέστασή μου στον Κώστα. Είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε. Έχει εξέλιξη από χτες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό ταξίδι λοιπόν. Και τώρα.